Λοιπόν, κυρία Βάκη, 3 λεπτά. Ευχαριστώ πρέπει πολύ. Να καταγραφτεί για το ενδιαφέρον της ενός... Είναι αρκετή ώρα εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Βάκη, για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενοχή σας και την κατανόησή σας. Ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος. Απλώς επειδή έρχομαι εδώ με την ιδιότητα της βουλευτή Κέρκυρας και ως νησιώτισσα, και επειδή υπάρχουν κάποια θέματα που άπτονται της Κέρκυρας και τα οποία είναι τόσο ιδιαίτερα που είναι αδύνατο να υπάρχει εποπτεία από το Υπουργείο ή σε ένα νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να τα θέσω, ούτως ώστε, κύριοι Υπουργοί, να ληφθούν υπόψη στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ξεκινώ με το άρθρο λοιπόν 76, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων άμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε φορείς του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αντικείμενο την κάλυψη των θαλάσσιων συγκοινωνιακών αναγκών των νησιών για λόγους εδαφικής, κοινωνικής, οικονομικής συνοχής, κάλυψης επιγουσών συγκοινωνιακών αναγκών. Μια μικρή λοιπόν παρατήρηση. Το πρόβλημα των ατελέσφορων σταδίων δρομολόγησης πλοίων βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων το αντιμετωπίζουν και τα διαπόντια νησιά. Εδώ τώρα υπάρχει ένα λεπτό θέμα. Το αντιμετωπίσαμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών σε ένα νομοσχέδιο που είχαμε κατεβάσει για τους ΣΟΤΑ. Έχουν λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Ανήκουν όμως στο Δήμο Κέρκυρας. Έτσι. Οπότε ούτως ή άλλως... Το άρθρο με τη μορφή που έχει τώρα δεν τα περιλαμβάνει. Είναι πολύ γνωστό και σε εσάς, κύριε Κουρουπλή, και σε εσάς, κύριε Σαντορινιέ, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, μας έχετε επισκεφθεί άλλωστε, για τη σύνδεσή τους με την Κέρκυρα και ειδικά το χειμώνα. Δεύτερο και πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, μια εταιρεία του Δήμου στην Κέρκυρα που να μπορεί να εξυπηρετήσει τα μικρά νησιά μέσω των προβλεπόμενων προγραμματικών συμβάσεων. Αλλά και το, ακόμη και να υπήρχαν, ο Δήμος Κέρκυρας ούτως ή άλλως δεν εμπίπτει στην πληθυσμιακή κλίμακα των 5.000 κατοίκων. Πώς μπορεί λοιπόν να διαμορφωθεί το παρόν άρθρο ώστε να μην εξαιρούνται από τις καλές του διατάξεις α μικρά νησιά που δεν αποτελούν αυτόνομους δήμους και β, περιοχές όπου δεν δραστηριοποιούνται ανώνυμες δημοτικές ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες δημοτικές. Είναι αποδεκτό αυτό. Ορίστε, ευχαριστώ. Να πω και άλλο ένα, μου επιτρέπετε. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Εγώ οφείλω να σας τα πω αυτά, γιατί είναι ιδιαιτερότητες που δεν υποχρεούστε να τις γνωρίζετε. Τώρα, με το άρθρο 125, συστήνεται για πρώτη φορά μόνιμο Συμβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων. Σημαντικότατη διάταξη, με την οποία υλοποιείται και η κυβερνητική δέσμευση για την προστασία της νησιωτικότητας και της αξιοποίησης των συνδυασμένων μεταφορών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει περιθώριο, αν υπάρχει περιθώριο αύξησης του αριθμού των μελών του Συμβουλίου, ώστε να εκπροσωπούνται με ένα μέλος όλες οι νησιωτικές περιφέρειες και όχι να ορίζεται μόνο ένα μέλος από την ΕΝΠΕ. Και ο λόγος είναι προφανής. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν αυτό μπορεί να γίνει. Θα πρότεινα να συμβεί το ίδιο και για την εκπροσώπηση των Δήμων. Δηλαδή να υπάρχουν 3 μέλη, ένα μέλος από το Βόρειο ή Νότιο Αιγαίο, ένα από την Κρήτη και ένα από τα Ιόνια. Ούτως ή άλλως τα μέλη του Συμβουλίου, εξ όσων γνωρίζω, δεν δικαιούνται αμοιβής. Έτσι δεν είναι? Και πάω τώρα, τελειώνω με αυτό, στο άρθρο 103, με το οποίο αντιμετωπίζονται περιπτώσεις περιοχών των πρώην λιμενικών ταμείων, οι οποίες με το σημερινό καθεστώς έχουν παραμείνει εκτός των ορίων της ζώνης λιμένος, των διαδόχων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των οργανισμών λιμένων. Θα ήθελα να μας διευκρινιστεί ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη διάταξη. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε ότι στην Κέρκυρα έχουμε τα λεγόμενα ορφανά λιμάνια. Ανάμεσά τους λιμάνια εθνικού και ακτεοπλοϊκού ενδιαφέροντος της Λευκύμης, των Παξών και των Διαποντίων, τα οποία επισήλθαν στη διαχείριση του ΟΛΚΕ, του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, το 2014, με απόφαση του τότε Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Βαρβιτσιώτη. Τα προβλήματα όμως στη λειτουργία τους δεν σταμάτησαν. Για αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις τι προβλέπετε? Μιλάμε επομένως για έναν επαναπροσδιορισμό των ζωνών λιμένων,
των οργανισμών λιμένων. Γενικότερα, ή η διαδικασία θα αφορά μόνο την αποκατάσταση των ορίων, εδώ τώρα παραθέτω από την αιτιολογική έκθεση, των περιοχών δικαιοδοσίας οργανισμών λιμένων, τα οποία αλληλοεπικαλύπτονται με τα όρια νεοσυσταθέντων φορέων δίκησης, δημοτικά λιμενικά ταμεία. Αυτό αναφέρει η αιτιολογική έκθεση. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε...